Έχω βάλει ένα ταψί με νερό και κοτόπουλο και θα το ψήσω για 50 λεπτά, γιατί είναι μικρό κοτόπουλο. Αν είναι πιο μεγάλο, μία ώρα. Μπορείτε όμως να βάλετε και ολόκληρο κοτόπουλο να το ψήσετε, μία ώρα και 10 λεπτά περίπου, στους 200 βαθμούς, στις αντιστάσεις, και μετά θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Θα βάλω ελαιόλαδο, αρκετό. Θα προσθέσουμε και μετά ελαιόλαδο. Ένα κουταλάκι αλάτι. Και πάνω στο κοτόπουλο. Και μπόλικη ρίγανη. Να πάει παντού η ρίγανη. Στο νερό παντού. Το ψήνουμε για 50 λεπτά και μετά θα προσθέσουμε το ρύζι. Και έχω ρύζι 3 τέταρτα της κούπας καρολίνα, 3 τέταρτα της κούπας νυχάκι. Σύνολο 1 και μισή κούπα ρύζι. Το ξέπνα καλά και θα το προσθέσω στο ταψί. Μια μισή κούπα ρύζι, γι' αυτό το ταψί είναι όσο πρέπει. Άμα βάλετε πολύ ρύζι δεν θα είναι και τόσο νόστιμο. Άμα βάλετε λιγότερο, δεν θα φτάσει. Στη μία μισή κούπα ρύζι έχω συνήθως και μία μισή κουταλιά αλάτι. Αλλά είχα προσθέσει αλάτι. Θα ρίξω έτσι από πάνω με το χέρι. Άλλο μισό με ένα κουταλάκι. Να μ' αρέσουν τα αλμυρά. Ο καθένας όσο θέλει βάζει. Και λίγο λάδι. Το μυστικό είναι να βάλετε αρκετό λαδάκι για να είναι νόστιμο το ρύζι και να έχει μπόλικη ρίγανη. Υπάρχει παντού ρίγανη. Θα συνεχίσω το ψήσιμο για περίπου μισή ώρα. Θα φανεί μέχρι να ρουφήξει το νερό. Δεν το θέλετε να στεγνώσει τελείως, αλλά δεν το θέλετε να έχει και πολύ υγρό. Έτοιμο. Έχει ρουφήξει το νερό.